Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Σε πρόγραμμα για την διανομή δημόσιας γης σε νέους άνεργους, νέους αγρότες ή πτυχιούχους γεωπόνες. Ένα πρόγραμμα που έχει ήδη ξεκινήσει στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, φιλοδοξεί να ενταχθεί από τις πρώτες μάλιστα και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γανιάρη, έχει ήδη προκηρυχθεί διαγωνισμός για την πρόσληψη ενός πολιτικού μηχανικού και ενός τοπογράφου, οι οποίοι θα να καταγράψουν καταρχήν την δημόσια γη, προκειμένου στη συνέχεια τα διαθέσιμα αγροτεμάχια να ενοικιαστούν έναντι συμβολικών τιμών σε νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς αποφάσισε να εκχωρήσει τις περιφέρειες στην αρμοδιότητα, προκειμένου η δημόσια γη να μπορεί να νοικιαστεί με ένα συμβολικό τίμημα σε όλους εκείνους τους νέους αγρότες, τους νέους κτηνοτρόφους ή εν πάση περιπτώσει σε ομάδες νέων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την γη, με την γεωργία ή την κτηνοτροφία. Σε αυτή τη διαδικασία εμείς θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, μιας και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν έχει μπει ακόμα σε αυτό το πρόγραμμα, έχει μπει η περιφέρεια της Αττικής και της Μακεδονίας. Πανχιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν το απόγευμα της Τετάρτης στην πλατεία Βουνακίου μια σειρά από συνδικαλιστικούς φορείς, ανάμεσά τους το Εργατικό Κέντρο, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ, η ΟΕΒΕ, ο Εμπορικός Σύλλογος, καθώς και σύλλογοι συνταξιούχων, οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής σε όλους τους χιώτες, προκειμένου να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους με τα μέτρα του νέου μνημονίου και το ενδεχόμενο κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Για το συγκεκριμένο θέμα παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου, από την οποία μπορούμε να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση αυτή μαζί με τα κόμματα που την στηρίζουν στη νέα συμφωνία με την Τρόικα έχουν αποφασίσει να τσακίσουν την άλλοτε ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τους αυταποσχολούμενους, υποστηρίζοντας τις πολυεθνικές θέλοντας να κλείσουν τις μικρές επιχειρήσεις και τα μαγαζιά μας. Οι μεθοδεύσεις που έχουν κάνει από κοινού με την Τρόικα και τα δεινά που μας περιμένουν πέρα από όσα έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα περιλαμβάνονται στο νόμο 4046-12 που ψήφισα οι 199 βουλευτές τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Δεν είναι χαμένοι αγώνες. Καλούμε αυτόν τον κόσμο που θεωρεί ότι κάτι ψηφίστηκε, ότι δεν υπάρχει ελπίδα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με τις κινητοποιήσεις μας, να ανατρέξουν μέσα σε αυτή τη διετία στις κινητοποιήσεις του καλοκαιριού, του Οκτώβρη, τις προηγούμενες κινητοποιήσεις, όπου πραγματικά ταρακούνησαν τις κυβερνήσεις και της χώρας και της Ευρώπης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των τελευταίων κινητοποιήσεων όπου χειρίστηκαν τα έσχατα μέτρα για να κρύψουν τον κόσμο που συμμετείχε στην Αθήνα. Κανείς μας δεν είδε τον κόσμο που συμμετείχε στην Αθήνα. Όμως όσοι ήταν εκεί μας διαβεβαιώνουν, δικοί μας άνθρωποι, ότι ήταν εκατοντάδες χιλιάδες. Ακούσατε τον προηγούμενο ομιλητή καλά και είπε ότι έχουμε την αύξηση του ΦΠΑ στοιχείο. Ότι ταυτόχρονα με την αύξηση του ΦΠΑ έχουμε 22% αύξηση στα μεταφορικά. Αυτά τα δύο γεγονότα μόνο θα μας μειώσουν το βιωτικό μας επίπεδο, την καταναλωτική μας δυνατότητα, περίπου στο 12%. Τι μέλλον μπορούμε να περιμένουμε? Στα ίδια επίπεδα με τα περσινά θα κινηθούν οι τιμές για το Σαρακοστιανό τραπέζι, με την κίνηση στην αγορά για την προμήθεια των απαιτούμενων προϊόντων να έχει ξεκινήσει και να αναμένεται βέβαια να κορυφωθεί ανήμερα την καθαρά Δευτέρα, με αρκετά καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά. Όσον αφορά τις τιμές στα στρακοειδή και τα θαλασσινά, οι ιχθυοπόλες εκτιμούν ότι οι τιμές θα είναι ίδιες με πέρσι και ίσως σε μερικά είδη ακόμα και χαμηλότερες. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ, να σημειώσουμε εδώ ότι το τμήμα κτηνιατρικής εφιστά την προσοχή του καταναλωτικού κοινού ως προς την αγορά οστρακοειδών. Τα νοπά λοιπόν οστρακοειδή, όπως αναφέρει, θα πρέπει να είναι ζωντανά ευχάριστα στην οσμή και οι πολιτές να έχουν σε ευδιάκριτο σημείο το ταμπελάκι από το κέντρο αποστολής. Λοιπόν, να μας πείτε για τις τιμές των Σαρακοστιανών. Να ξεκινήσουμε εδώ με το χαλβά. Έτσι, πόσο ξεκινάει, πόσο έχει το κιλό? Όπως είχε πέρσι, η ίδια τιμός είναι. Mm-hmm. Από 5 ευρώ αρχινάνε mm-hmm. οι χαρβάδες. Και πάνε μέχρι 10 ο Μακεδονικός που είναι διαφημισμένος. Ναι. Αυτά. Τα υπόλοιπα Σαρακοστιανά, συγγνώμη, τα ραμάδες, τουρσιά. Εκεί... Όλα είναι σχεδόν την περσινή τιμή έχουμε. Γιατί είναι δύσκολες εποχές τώρα και ο κόσμος ζορίζεται, κατάλαβες. Mm.
Οπότε έχετε κρατήσει τις ίδιες. Περσινές τιμές. Όλα τα πράγματα είναι στις περσινές τιμές. Πιστεύω στα περσινά επίπεδα και τα προπέρσινα και ίσως και σε καλύτερα επίπεδα σε κάποια είδη. Δηλαδή έτσι ενδεικτικά σου με το χταποδάκι, γαρίδα. Ενδεικτικά μιλάμε για τα χταπόδια από 10 έως 12 ευρώ. Ισχύω στα πόδια. Μιλάμε για γαρίδα τη Ισχύου την κόκκινη γύρω στα 5 ευρώ. Και μιλάμε σε σουπιές γύρω στα 8. Κίνηση έχει ξεκινήσει, ψωνίζει ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει στα Σαρακοστιανά, όλη τη βδομάδα κάποια τουλάχιστον που μπορεί να βάλει ψυγείο ο κόσμος, να τα πάρει σε πιο προσιτές τιμές. Μια καλή εξέλιξη τώρα έχουμε όσον αφορά το φράγμα κόρης γεφύρη, αφού υπογράφηκαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τα πρακτικά συγγνώμη του διαγωνισμού για την κατοχήρωση του έργου στη νέα εργολαβική εταιρεία, η οποία καλείται να ολοκληρώσει το φράγμα κόρης γεφύρη. Πρόκειται λοιπόν για την λιμνιά εταιρεία Arctos Patronas, η οποία τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσει εγγυητική επιστολή που απαιτείται για την ανάληψη του έργου και στη συνέχεια να εγκατασταθεί προκειμένου να συνεχίσει τις εργασίες για την ολοκλήρωση του φράγματος κόρης γεφύρη, με το συνολικό κόστος των εργασιών που απομένουν να έχει προϋπολογιστεί στα 4,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι 12 μήνες. Η ΔΕΗ ΑΧ ενημερώνει ότι στα πλαίσια των εργασιών για την αντικατάσταση των δικτύων από αμίαντο θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα εργασίες στις οδούς κάτω Παναγιάς, Ερυθρέας, Τρίτη Πάροδος, Μαυράκη, Πίτα και Αλατσάτων, ενώ στις ίδιες οδούς, εφόσον καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, θα γίνει και αποκατάσταση με άσφαλτο. Στις αθλητικές ειδήσεις, την Τετάρτη ο Ελμανόχ θα αντιμετωπίσει στις 6.30 το απόγευμα το Παλαιό Φάληρο, ενώ την 5η-1η Μαρτίου η Χιώτικη ομάδα θα παίξει με τα Χανιά. Να δούμε τώρα και μία διάκριση από τον Χριστόφορο Μερούση, ο οποίος κατετάγει πρώτο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων στα 6 χιλιόμετρα ανώμαλου δρόμου. Περάσουμε να δούμε και την πρόγνωση για τον καιρό, ο οποίος θα είναι συννεφιασμένος με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτικοί με ένταση μέχρι και 2 μποφόρ. Να πούμε ότι την καθαρά Δευτέρα και στοιχείο ο καιρός αναμένεται να είναι βροχερός. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και χρόνια πολλά.